Να ξεκινήσουμε τώρα με μια αρκετά δύσκολη υπόθεση, η οποία ήρθε στο φως της δημοσιότητας, θα πω εγώ, για ακόμη μια φορά. Κοινοποιώντας λοιπόν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μια μητέρα μιας 29χρονης βίντεο, στα οποία φαίνεται η κόρη της να είναι κλεισμένη μέσα σε αυτοσχέδια κλουβιά, ξύλινα θα λέγαμε. Και αυτά τα βίντεο λοιπόν πήρανε μεγάλη έκταση και σε εκπομπές, σε τηλεοπτικά μέσα, αλλά και στη δική μας εκπομπή που θα δούμε σήμερα, για το λόγο του ότι η μητέρα της 29χρονης, που αναφέρει ότι πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα και ψυχοσωματικά αυτοάνωσα θέματα, ζητάει τη βοήθεια του κράτους και δεν της δίνεται αυτή η βοήθεια, γιατί είχε ζητήσει και πριν από κάποια χρόνια βοήθεια για το συγκεκριμένο θέμα και για το συγκεκριμένο θέμα που αντιμετωπίζει η θετή της κόρη, για να το πω πιο σωστά. Το ρεπορτάζ έχει, γιατί η υπόθεση αυτή έρχεται από την Καλαμάτα, να πούμε από το χωριό Άμμος, την υπόθεση έχει και ο αρχισυντάκτης της Ελευθερίας Online.gr, Δημήτρης Πλεμένος, κοντά μας είναι όμως και ο ψυχίατρος, ο κύριος Οικονόμου. Πάμε λοιπόν στις πρώτες μας συνδέσεις για αυτή την υπόθεση, η οποία πραγματικά μας έχει σοκάρει και θα τα δούμε τα στοιχεία όλα μαζί αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ. Δημήτρη, έχεις το λόγο για αυτή την υπόθεση. Καλώς ήρθατε, Αγγελική. Πραγματικά, οι σκηνές οι οποίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας έχουν σοκάρει και έχουν δημιουργήσει βέβαια και προβληματισμό για το πώς μπορεί έτσι ένας άνθρωπος στη σημερινή εποχή να διαβιεί σε αυτές τις συνθήκες. Αλλά παράλληλα, αυτό που δημιουργεί και προβληματισμό είναι και η φωνή της οικογένειας για βοήθεια, καθώς ουσιαστικά διάλεξε αυτόν τον τρόπο για να δημοσιοποιήσει το πρόβλημα. Η μητέρα, όπως έχει αναφέρει, έχει από το 2020 ουσιαστικά ζητήσει την βοήθεια των κοινωνικών υπηρεσιών. Όπως μάθαμε, το 2022 είχε διαταχθεί από την Εισαγγελία Καλαμάτας μια προκαταρκτική έρευνα, την οποία εκτέλεσε το αστυνομικό τμήμα Καλαμάτας, όπου μέσω αυτοψίας και των αστυνομικών αλλά και ειδικών των υπηρεσιών της Πρόνοιας, διαπιστώθηκε ότι ναι, μεν υπήρχαν συνθήκες δύσκολες, αλλά όχι τέτοιες οι οποίες ουσιαστικά να επιτάσσουν την άσκηση κάποιας ποινικής δίωξης. Βέβαια, όπως μαθαίνουμε, μετά τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών και ημερών με τα πλάνα που έχουν βγει στη δημοσιότητα, πιθανόν θα υπάρξει και νέα αντίστοιχη έρευνα για να διαπιστωθούν ακριβώς ποιες είναι οι συνθήκες στη σημερινή. Πώς ζει πλέον 29χρονη, να δούμε δηλαδή τα νέα στοιχεία. Για να διαπιστωθεί ποιες είναι πιθανόν οι ενέργειες που μπορούν να γίνουν στην πλευρά της πολιτείας για να δώσουν μια λύση τόσο για την διαβίωση της 29χρονης κοπέλας, όσο και για τις συνθήκες τις οποίες βιώνουν η οικογένειά της ως φροντιστές της. Ήταν ένα κοινό μυστικό. Το ήξεραν όλοι εκεί στη Μεσσηνία, στην Καλαμάτα συγκεκριμένα, ότι συμβαίνει αυτό στο συγκεκριμένο σπίτι. Η μητέρα είχε ζητήσει βοήθεια και πριν από κάποια χρόνια. Ουσιαστικά ζητάει και τώρα βοήθεια. Δηλαδή δεν είναι ότι το παιδί το έχουν περιορίσει για κάποιο λόγο παράλογο. Είναι επειδή λένε οι ίδιοι ότι ζήτησαν βοήθεια αλλά δεν τους δόθηκε. Οπότε έπρεπε κάπως να το περιορίσουν, γιατί είναι η συμπεριφορά του πολύ έντονη. Και φοβούνται και για τη δική τους ακεραιότητα. Αλλά και για τις ίδιες της κοπέλας, έτσι, Δημήτρη? Ακριβώς. Και να πούμε επίσης ότι το παιδί, η οικογένεια έχει πάρει το παιδί με αναδοχή από τους πρώτους μήνες της ζωής του και ουσιαστικά υπήρχε μια από τα παλαιότερα χρόνια μια διαπίστωση ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα υγείας που δυσκόλευαν την κατάσταση του παιδιού. Προχωρώντας τα χρόνια, αυτό φαίνεται ότι γινόταν όλο και πιο δύσκολο. Μαθαίνουμε όμως ότι η κατάσταση αυτή που βλέπουμε σε αυτά τα βίντεο δεν είναι η μόνιμη κατάσταση. Υπάρχουν στιγμές οι οποίες το παιδί αυτό μπορεί, η κοπέλα αυτή μπορεί να είναι σε πιο ήρεμη κατάσταση, ναι. Να μπορεί να είναι πιο διαχειρίσιμη και με τους, ότι πηγαίνει και σε κάποιες δουλειές, σε κάποια σούπερ μάρκετ μαζί με τους γονείς της κλπ. Αλλά υπάρχουν κάποια στιγμή που υπάρχουν κρίσεις και αυτό επιδεινώνει την κατάσταση. Βέβαια, πολύ πιο κατάλληλος είναι ο κύριος Οικονόμου να μιλήσει για αυτό. Ναι, ναι, ναι. Επιστήμονες υγείας, αλλά ό,τι υπερφορτάζω αυτό παρουσιάζουν. Θα δούμε τώρα και τη θέση και του κύριου Οικονόμου, γιατί έχει δει και την υπόθεση αυτή. Και είναι μια υπόθεση η οποία, βλέποντας και τα βίντεο, κύριε Οικονόμου, λες, μα γιατί δεν υπάρχουν δομές,
δεν υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες που να μπορούν να φιλοξενήσουν αυτό το παιδί, οι κατάλληλες. Τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί ακούσαμε και αυτό ότι οι δομές στη χώρα μας είναι ακατάλληλες για τέτοια περιστατικά. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντικαταστήσει και να υποκαταστήσει το κράτος και τις κρατικές δομές, γιατί σε όποιο επίπεδο και αν είναι, δεν σχετίζεται δηλαδή με το επίπεδο που είναι αυτές οι δομές, που σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα το 2024 που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι δομές σε γενικές γραμμές και με βάση τη διεθνή εμπειρία είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Αλλά δεν είναι θέμα επάρκειας δομών, είναι θέμα ότι δεν μπορεί κανείς να υποκαταστήσει το κράτος, διότι δεν έχει την τεχνογνωσία, δεν έχει τις ιατρικές γνώσεις να αντιμετωπίσει μια τόσο σοβαρή ιατρική κατάσταση, όπου χρήζει εξειδικευμένου προσωπικού, νοσηλευτικού και ιατρικού. Σίγουρα, ειδικά στην εποχή μας, δεν ζούμε πριν από 50 χρόνια, υπάρχουν φάρμακα για αυτές τις περιπτώσεις απολύτως εξειδικευμένα που μπορούν να αντιμετωπίσουν με βιολογικό, φαρμακευτικό, ιατρικό τρόπο οποιαδήποτε δύσκολη συμπεριφορά ή ψυχιατρική νόσο, σε απόλυτο μάλιστα βαθμό. Και σίγουρα υπάρχουν εξειδικευμένα κέντρα. Έχω εργαστεί και εγώ παλαιότερα, όταν έκανα την ειδικότητά μου στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής στην Αθήνα, που υπήρχε μέσα στο νοσοκομείο τέτοια δομή, και έχω και προσωπική εμπειρία, το έχω δει με τα μάτια μου δηλαδή, εκτός των άλλων. Οι δομές αυτές είναι για περιπτώσεις δύσκολες ανθρώπων που δεν μπορούν να είναι στο οικείο περιβάλλον. Μάλιστα. Θα μπορούσε, κύριε οικονόμου, το παιδί αυτό να ζει υπό κατάλληλες συνθήκες στο σπίτι του, χωρίς αυτά τα αυτοσχέδια κλουβιά εννοείται. Θα μπορούσε όμως να μείνει με μια κατάλληλη αγωγή, σύμφωνα με όσα ακούτε κι εσείς και βλέπετε για τη συγκεκριμένη υπόθεση της 29χρονης. Η συγκεκριμένη περίπτωση με την 29χρονη και το συγκεκριμένο περιστατικό, επειδή δεν το έχω εξετάσει και για λόγους δεοντολογίας και για να τα λέμε σωστά τα πράγματα, δεν μπορώ να εκφέρω άποψη αν θα μπορούσε ή αν δεν μπορούσε. Ό,τι έχετε δει κι εσείς, έχω δει κι εγώ μέσα από τους δέκτες μας, σε σχέση, δηλαδή, ελάχιστες πληροφορίες. Έχω όμως ενημερωθεί και στη χθεσινή υποπή που μίλησα για το ιατρικό της ιστορικό και τις διαγνώσεις του διευθυντή ψυχιάτρου που την είχε δει παλαιότερα. Εμπειρικά θα μιλήσω, όχι για τη συγκεκριμένη, ότι συνήθως οι άνθρωποι αυτοί μπορούν με την κατάλληλη αγωγή πάντα και την κατάλληλη ιατρική παρακολούθηση να μείνουν σε ένα οικείο περιβάλλον, εφόσον βέβαια υπάρχει αγάπη και κυρίως το προσωπικό που να επισκέπτεται κατοίκον. Δηλαδή δεν γίνεται χωρίς ιατρική παρακολούθηση. Πρέπει τουλάχιστον μία φορά το μήνα να πει ένας γιατρός, να ελέγχει τα φάρμακα, να κάνει κάποιες εξετάσεις, να τις παίρνουν αίμα, να βλέπουν πώς πάνε τα πράγματα. Πάντα θέλει παρακολούθηση, δηλαδή. Ένα τέτοιο περιστατικό. Απολύτως. Δεν είναι ότι πάμε σε ένα γιατρό, μας δίνει μία αγωγή και για τα επόμενα 20 χρόνια αυτοσχεδιάζουμε μόνοι μας και κάνουμε αντικατάσταση του γιατρού και υποκατάσταση. Σε καμία περίπτωση. Ακριβώς, είναι αλήθεια αυτό. Δεν μπαίνω καν στη διαδικασία αυτή να το συζητήσω, γιατί είναι κάτι το οποίο για μένα τουλάχιστον είναι το λογικό. Παρακολουθεί κάποιος ειδικός, ακούμε πάντα τους ειδικούς και παίρνουμε και τις κατάλληλες αποφάσεις στη συνέχεια. Κύριε οικονόμου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημήτρη, και εσένα για το ρεπορτάζ.